Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Σταδιακή επιδείνωση έχει ήδη παρουσιάσει ο καιρό στην δυτική Ελλάδα με βροχέ και καταιγίδε κατά τόπου ισχυρέ και αυτά τα φαινόμενα τι αμέσω επόμενε ώρε θα περπατήσουν ανατολικότερα, επηρεάζοντα το σύνολο, θα έλεγα, του υπηρετικού κορμού τη χώρα και θα εγκλωθούν και ισχυρέ βροχέ και τοπικέ καταιγίδε μέχρι και Λίγο μετά τα μεσάνυχτα και σε περιοχέ του δυτικού, βορειοδυτικού Αιγαίου και στην δυτική Κρήτη. Όλα αυτά τα δούμε στη συνέχεια με περισσότερη λεπτομέρεια. Αύριο θα χειμωνιάσει όμω και λίγο περισσότερο από ό,τι μα είχε συνηθίσει ο Γενάρη. Τελευταίε ημέρε θα πέσει η θερμοκρασία και θα σημειωθούν και αρκετέ χιονοπτώσει σε κάποια τμήματα τη χώρα μα. Να δούμε από ψηλά την όλη εξέλιξη. Βλέπετε λοιπόν τα σύννεφα αυτά από τα δυτικά. Σιγά σιγά κινούνται ανατολικότερα και όπω σα είπα, θα επηρεάσουν τι επόμενε ώρε πολλέ περιοχέ, κυρίω η πυροτική χώρα. Αύριο θα βρεθούν ανατολικότερα, το χαμηλό θα βρεθεί πάνω από την Ελλάδα, στο βυλιζόμενο γύρω από τον εαυτό του και θα επηρεάσει την βόρεια Ελλάδα όμω, πολύ πολύ οριακά. Στην ουσία από το ύψος των νοτιότερων τμήματων της Μακεδονίας από τη Θεσσαλία και νοτιότερα θα εντοπίζονται τα πιο αξιόλογα και κατά διαστήματα τα πιο έντονα φαινόμενα. Για να δούμε όμως καλύτερα την όλη εξέλιξη για το Σάββατο. Να επαναλάβω ότι τι επόμενε ώρε, αυτό ισχύει και, και για την Αττική, αναμένεται επιδείνωση του καιρού στην δυτική και στην Υπηρωτική χώρα, στι περισσότερε περιοχέ δηλαδή τη Ασσαλία, τη Τερεά και στην Πελοπόννησο, συμπεριλαμβανομένη και τη Αττική. Και οι βροχέ και οι δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Τώρα, το Σάββατο αυτέ οι βροχέ θα κινηθούν ανατολικότερα, στην ουσία, το πρώτο μισό του Σαββάτου. Στι περισσότερε περιοχέ τη Πελοποννήσου, τη Νοτιοτολική Τερεά, στην Έβια, αλλά και στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο, μέχρι και Κρήτη και το 12 ο καιρό θα είναι άστατο. Θα έχουμε ένα άνοιξε κλίσε με πόρε, βροχέ και καταιγίδε. Θα διατηρηθεί άστατο ο καιρό μέχρι και αργά το μεσημέρι και τι πρώτε απογευματινέ ώρε, όπω βλέπετε σε αυτή την κάρτα. Ενώ στην δυτική Ελλάδα, γενικά αρχικά θα έχουμε κάποιε διάσπαρτε μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε. Αλλά εδώ τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν και στο τέλο στι περισσότερε περιοχέ τη δυτική Ελλάδα θα σταματήσουν τώρα στην Ήπειρο και γενικά στο βόρειο Ιόνιο. Τα φαινόμενα θα είναι ακόμα λιγότερα και όσον αφορά στην Ήπειρο, κυρίω κοντά σε περιοχέ που συνορεύουν με τη Δυτική Μακεδονία και την Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη, τώρα, η πυροτική χώρα και κυρίω τα κεντρικά και τα βόρεια, ο καιρό θα είναι πιο κλειστό, αλλά τα φαινόμενα θα εντοπίζονται από τα νοτιότερα κυρίω τμήματα τη Μακεδονία, επαναλαμβάνω, από τα νοτιότερα τμήματα τη Δυτική Μακεδονία, τα νοτιότερα τμήματα τη Γερική Μακεδονία, κυρίω εδώ Θεσσαλία, στέρεα μέχρι και το βορειο Βυτικό Αιγαίο, θα έχουμε τι περισσότερε κατεδιαστήματα έντονε βροχέ, χιονόνερο στα ημιορεινά και χιονοπτώσει, βλέπετε, κυρίω πάνω από τα 600 με 700 μέτρα. Στη Δυτική Μακεδονία τα όποι, οι όποιε τοπικέ χιονοπτώσει καλύτερα θα έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα. Δεν φαίνεται να επηρεάζουν ιδιαίτερα τι μεγάλε πόλει τη Δυτική Μακεδονία και θα τοπίζονται πάνω από τα 700 με 800 μέτρα αρχικά. Στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία θα ακολουθήσει και πρόγνωση. Οι όποιε χιονοπτώσει θα πρέπει να τοπίζονται κυρίω στην Πέλα Πιερία, η Μαθία και η Χαλκιδική πάνω από τα 600 με 700 μέτρα. Πολύ τοπικά τα φαινόμενα με μορφή χιονιού στην ορεινή Ροδόπη, στα ορεινά τη Ράκη, η μέχρι και τα 400 μέτρα να μένετε μέχρι το μεσημέρι, να ξεκινήσουν εκεί κάποιε παροδικέ χιονοπτώσει. Πάμε να δούμε τώρα πώ θα τελειώσει το Σάββατο. Θα βελτιωθεί ο καιρό από πλευρά φαινομένων αρκετά στην δυτική βορβητική Ελλάδα, στην βόρεια χώρα. Μέχρι και αργά τη νύχτα τα όποια τοπικά φαινόμενα στην δυτική κεντρική Μακεδονία α, θα αρχίσουν να εξασθενούν από εκεί και μετέπειτα. Το ίδιο α, αναμένεται να συμβεί και στην Αθράκη. Κάποιε τοπικέ χιονοπτώσει θα διατηρηθούν και λίγο πιο χαμηλά, ίσω χιονίσει τοπικά μέχρι και αργά τη νύχτα και λίγο α, πιο χαμηλά από ό,τι τι πρωινέ και προμεσηβρινέ ώρε. Εδώ στα ανατολικά υπηρετικά ο καιρό θα παραμείνει γενικά πιο ο χειμωνιάτικο με βροχέ στα παιδινά παραθαλάσσια, χιονόνορο στα ημεωρινά και χιονοπτώσει μέχρι και τα 500 με 700 μέτρα και σε περιοχέ τη ανατολική υπηρωτική χώρα και στα ορεινά τη βόρεια Πολοπονίσου. Ένω στο Αιγαίο, ο καιρό θα διατηρηθεί πολύ άστατο και οι βροχέ και οι καταιγίδε ίσω γίνουν και λίγο πιο έντονε, κυρίω στι νότιε ισιοτικέ περιοχέ και στην Κρήτη. Τοπικέ βροχέ στα υπόλοιπα βόρεια θύματα βλέπετε ότι κάθε περιοχή θα έχει τον δικό του, θα έλεγα καιρό με τα ανάλογα φαινόμενα. Αλλού λίγο πιο έντονα, αλλού α, πιο εξασθενημένα, έω και περιοχέ φαίνεται που δεν θα επηρεαστούν και καθόλου στην ουσία, όπω η Ανατολική Μακεδονία. Γενικά, εδώ μόνο συνεφιά και μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά ή και να πασπαλίσει ελαφρώ στα βουνά. Οι άνεμοι τώρα. Πάρα πολύ ενισχυμένη στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου, από τι ποράδε και βορειοανατολικότερα θα φτάνουν τα 7 με 8 τοπικά και τα 9 από φόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρχικά κυρίω στα νότια-νοτιά, στα 6 με 7 από φόρ, αλλά και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν γρήγορα σε βορειοανατολικού στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία τη νύχτα και νωρί το πρωί στο 0 με 6 στα ορεινά και στα βόρεια, γύρω στου 7 με 13 βαθμού στην υπόλοιπη χώρα, ενώ το μεσημέρι θα έχει τσουχτερό κρύο στην κεντρική και κυρίω στην βόρεια Ελλάδα, με του βορειάδε εκεί όπου θα φυσούν και περισσότερο οι βορειάδε. Δεν πρόκειται ο υδράγιο να ξεπεράσει του 7 με 8 βαθμού, 12 άρια, 15 έω και 16 άρια θα έχουμε όμω τα υπόλοιπα δυτικά και κυρίω τα νότια νησιωτικά τμήματα. Στην Αττική, προσοχή τι αμέσω επόμενε τι βραδινέ νυχτερινέ αναμένεται επιδείνωση του καιρού. Θα έχουμε ένα πέρασμα από μπόρε, βροχέ και καταιγίδε, πιθανόν τοπικά ισχυρέ κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Θέλει προσοχή. Η ημέρα πάντω το Σάββατο θα κυλήσει με άστατο καιρό και κάποια ανοίγματα. Πιο κλειστό θα είναι αυτό, κυρίω το δεύτερο μισό του Σαββάτου, στα βορειότερα τμήματα τη Αττική, όπου προ το βράδυ αργά αναμένεται να σημειωθούν και κάποιε τοπικέ χιονοπτώσει. Βλέπετε τα υψόμετρα ενδεικτικά πάνω από τα 800 με 1000 μέτρα στι ορεινέ περιοχέ του νόμου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτική στα 5 με 6 μποφόρα, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικού με την ίδια ένταση και θερμοκρασία στου 13 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη και, κεν... και κεντρική γενικά Μακεδονία. Α, όσο πιο δυτικά και νότια, τόσο πιο αξιόλογα θα είναι τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Κυρίω Πέλα, Πιερία, η Μαθία και Χαλκιδική φαίνεται να λαμβάνουν τη μερίδα του Λέοντο από πλευρά φαινομένων, κάποιε βροχέ και χιονοπτώσει αρχικά πάνω από τα 600 και με 700 και μέτρα. Προ τα βόρεια τη Κυρική Μακεδονία, Κυλκή και Σέρε, η πιθανότητα για φαινόμενα είναι πολύ μικρή. Τώρα, όσον αφορά στο δεύτερο μισό τη ημέρα, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν μέχρι και αργά το βράδυ και ίσω πρόσκειρα χιονίσει και λίγο πιο χαμηλά από τι πρωινέ προμεσημερινέ ώρε στι προαναφερθήσει, περιοχέ. Διοχές. Τώρα οι άνεμοι θα πνέουν εδώ πολύ ενισχυμένοι στα νυχτά τη Καλκιδική. Γενικά η χαλκιδική και γενικά τα ορεινά τμήματα τη Καλκιδική δεν αποκλείεται να έχουν με την, uh, τις χιονοπτώσεις με τη μορφή χιονοθύελας στα υψόμετρα που σας έδειξα um, και θέλει λίγο προσοχή στις πολύ ορεινές περιοχές uh, της Χερσονήσου. Στην υπόλοιπη Χαλκιδική θα πνέουν πολύ δυνατή βορειοανατολική άνεμη στα 8 ίσω τοπικά και τα 9 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές κυρίως στο Θερμαϊκό θα έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 8 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στην πόλη Σαλονίκης, αργά το μεσημέρι. Την Κυριακή. Βλέπετε τώρα. Τοπικές βροχές αρχικά στα ανατολικά και τα νότια νησιωτικά τμήματα με κάποια ανοίγματα όμως κυρίως το δεύτερο μισό της Κυριακής. Στην υπόλοιπη χώρα αρκετή συνεφιά στα υπηρετικά, συνεφιά που θα δίνει κυρίως εδώ στην ανατολική βορειοανατολική Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία κάποια φαινόμενα με τη μορφή ασθενούς βροχής τοπικού χαρακτήρα στα παιδινά χιονόνερου στα ημιουρινά έως και τοπικών ασθενών χιονοπτώσεων και σε περιοχές με χαμηλά υψόμετρα στα υπόλοιπα προαναφερθέν. Τα τμήματα. Τώρα, μέσα στην Κυριακή, γενικά δεν φαίνεται να αλλάζει πολύ η εικόνα του καιρού. Μάλιστα, προ το βράδυ, αργά ίσω ξεκινήσουν λίγο, να πυκνώνουν λίγο περισσότερο οι όποιε χιονοπτώσει, κυρίω στη Δυτική Μακεδονία. Ο βορειά στο Αιγαίο στα 7 με 8 ποφόρα, ενώ στα Βυτικά οι άνεμοι θα φτάνουν τα 4 με 5 ποφόρα από βορειοανατολικέ διευθύνσει. Πάμε στην Δευτέρα. Τις πρωινέ προμεσηβρινές ώρες ε, θέλει λίγο προσοχή, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Φαίνεται να χιονίζει και αρκετά χαμηλά πρόσκαιρα, ίσως πολύ τοπικά και σε πηδινά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, στα ορεινά, ημιορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας. Αλλά αυτές οι χιονοπτώσεις, θα δείτε όσο θα βαδίζουμε προς το μεσημέρι και μετέπειτα, θα μετατοπιστούν ανατολικότερα και θα... Περιοριστούν κυρίω και σε περιοχέ με χαμηλά υψόμετρα τη Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βροχέ αναμένονται στα υπόλοιπα δυτικά και κεντρικά. Μετά το μεσημέρι θα μαλακώσει κάπω ο καιρό. Όχι ότι θα ζεστάνει. Στα νότια τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. είναι σχετικά τμήματα με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πέσουν και μόνο στα νότια θα φτάνουν τα 5 με 6 εμποφόρα από δυτικέ γενικά διευθύνσει. Θα στραφούν οι άνεμοι σε νοτιάδε σιγά σιγά από τη Δευτέρα. Την Τρίτη τώρα αρχικά προβλέπονται βροχέ στα δυτικά τμήματα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγείου. Δείτε όμω πω ο χάρτη από το μεσημέρι και μετέπειτα στι περισσότερε περιοχέ αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι νοτιάδε γύρω στα 4 με 5 τοπικά στα νότια και 6 μποφόρ. Και την Τετάρτη Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε πυκνή συννεφιά στα δυτικά, βόρειο-βυτικά, καλό καιρό στην υπόλοιπη χώρα, προ το απόγευμα βράδυ να αποκλείεται να επιδεινωθεί ο καιρό να παρουσιάσει επιδείνωση στη δυτική, Ελλάδα με κάποιε βροχέ και χιόνια στι ορεινότερε περιοχέ και οι άνεμοι θα ενισχυθούν από δυτικέ γενικά διευθύνσει αρκετά. Κατά πάσα πιθανότητα Τετάρτη στα 6 με 7 από μποφόρ. Από ψηλά, να δούμε και πανευρωπαϊκά την εξέλιξη. Να τονίσω ότι Κυριακή μέχρι και Δευτέρα στην ουσία ο καιρό θα είναι καλό στι περισσότερε περιοχέ τη Ευρώπη αλλά. you <laughs> Από την Τρίτη και μετέπειτα, για όσου είναι να ταξιδέψετε, σε Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανόφωνε χώρε. Αναμένεται μια σοβαρή επιδείνωση του καιρού και στη Μεγάλη Βρετανία, γενικά εδώ στα κεντροβόρειο-βυτικά, από διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία θα φέρουν σφοδρού ανέμου, βροχέ και χιονοπτώσει ακόμα και σε περιοχέ με χαμηλά υψόμετρα. Όσον αφορά τώρα στην περιοχή μα, από πλευρά θερμοκρασία, οι αέρια μάζε δείχνουν την εξέλιξη. Θα κατέβει λοιπόν αυτή η ψυχρή μάζα, όπω σα έλεγα και τι προηγούμενε. Τις επόμενες μέρες, μέχρι περίπου και την ε, Δευτέρα, Τρίτη και στην Βόρεια Ελλάδα. Την ε, Τρίτη και την Τετάρτη θα μαλακώσει ο καιρό αρκετά στι περισσότερε περιοχέ. Την Τετάρτη δεν αποκλείεται να ξανακριώσει λίγο περισσότερο ο καιρό στι βορειότερε περιοχέ τη χώρα. Να δούμε καλύτερα και τι θερμοκρασίε. Βλέπετε την Κυριακή. Αρκετό το κρύο μονοψήφιε τι θερμοκρασίε, κυρίω στα ορεινά και ορεινάκι, όχι μόνο, και στο νότο εξαιτία των βορειάδων θα έχει κρύο, αλλά από την Δευτέρα. Θα μαλακώσει ο καιρό σταδιακά στα νότια, στα κεντρικά και τα βόρεια θα διατηρηθεί το κρύο αρκετά αισθητό, με αυξημένη τη σχετική υγρασία και δεν αποκλείεται να έχουμε και πολλέ ομίχλε τη Δευτέρα το πρωί στην κεντρική και την βόρεια υπηρετική χώρα. Την Τρίτη, οι ομίχλε ίσω διατηρηθούν τι πρώτε πρωινέ ώρε και με κάποιε συνευχέ όπω σα έδειξα. Μέσα στην ημέρα θα ανοίξει ο καιρό και θα μαλακώσει πολύ στο νότο. Στα βόρεια θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με εννιάρια και εντεκάρια. Τώρα, όσον αφορά στην Τετάρτη, όπω βλέπετε, θα μαλακώσει πάρα πολύ ο καιρό με του νοτιοδυτικού ανέμου. Στην βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και εκεί μια άνοδο πρόσκυρη τη θερμοκρασία. Αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο, επαναλαμβάνω, Τετάρτη βράδυ προ Πέμπτη να ξαναπέσει πρόσκυρη θερμοκρασία μόνο στην βόρεια Ελλάδα. Αυτά προ το παρόν. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου. Στη Δευτέρα για να μην χάνετε τον καιρό σα εδώ μέσα από τη συχνότητα τη ΕΡΤ ιστορικά.